Γεια σας, στο προηγούμενο βίντεο σας έχασα, όχι στο προηγούμενο βίντεο που έκανα. Έκανα τη μάχη για το Ντάρκο για να πάρω 8 διαμάντια, αλλά σας έχασα, δεν ξέρω πώς, περίεργο. Αλλά δεν πειράζει. Θα σας συνεχίσω τώρα αυτό που σας έκανα. Αντίπαλός μας τώρα είναι ο Γκρέντ. Τώρα ο Κάρακ τον νίκησε τον Γκρέντ, είναι ο ίδιος η εποχή. Το διαμάντια, άλλα 12, ναι, άλλα 12 και θα κάνω τον Κρύπτους Ωμέγα Κρύπτου. Μετά θα προσπαθήσω να μαζέψω 60 διαμάντια για έναν από τη φιλή Μέκα που είπαμε ότι δεν σας λέω, θα είναι έκπληξη όταν θα μαζέψω 60 διαμάντια. Αλλά ξέρετε παιδιά, δεν χρειάζεται να παίζετε αν θέλετε να πάρετε 60 διαμάντια πολλές μάχες. Δηλαδή, αν παίζεις κάθε μέρα 2 μάχες για ένα διαμάντι και μία για 8 διαμάντια, δηλαδή και μία που σου δίνει 7 διαμάντια αν δεν νικήσεις το τελευταίο κύμα, δηλαδή αν παίρνεις 10 διαμάντια την ημέρα, σε 6 μέρες θα έχεις πάρει ένα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να παίζεις κάθε μέρα 20-30 μάχες. Απλά και πάλι σε 6 μέρες αν παίρνεις 10 διαμάντια κάθε μέρα, πάλι τα 60 δεν θα μαζέψεις. Απλά εδώ εγώ παίζω όσο πιο πολύ γίνεται για να πάρω όσο πιο γρήγορα γίνεται διαμάντια, γιατί θέλω να πάρω τον Κρύπτους και έναν από τους 4 άρχοντες της φυλής Μέκα, που είναι ο Κίονος, ο Κόσμης, ο Νούκλεος και ο Μόταρ. Τον Ηλέκτρον δεν θα τον πάρω, δεν κάνει 80 διαμάντια. Αλλά βέβαια και τα 80 διαμάντια τα μαζεύεις 10 από κάθε μέρα σε 8 μέρες. Τάχεις. Ο Βόλτους που τον πολέμησα και στην πρώτη μάχη, αλλά επειδή σας έχασα δεν την είδατε. Τώρα θα νικήσω τον Βόλτους που εγώ τον έχω Μέκα, αλλά ο Βόλτους δεν είναι και ο πιο εντυπωσιακός Ντάργκαν. Δηλαδή είναι αρκετά εντυπωσιακό, απλά δεν έχει και πολύ μεγάλη δύναμη. Είδατε, με ίδια ζωή έμεινε ο Βόλτους με τον ήλιο. Να τώρα και ο Κάρακ έχει φτάσει στο μισό επίπεδο για τα 49. Τώρα πάλι είναι ο Βόλτους, αλλά τώρα είναι στο 9 ο Βόλτους. Εγώ το Βόλτους μου τον έχω στο 12 νομίζω. Ναι, ο Void δεν είναι και πολύ, ναι. Θα τον νικήσουμε το Void και στο 10 να είναι και στο 20. Εγώ το Void, παιδιά, τον έχω νικήσει και στο 32-35. Εγώ, παιδιά, και στο 35 έχω νικήσει το Void. Οπότε και το 35 να ήταν ο Βόλτους, εγώ θα τον νικούσα. Απλά με πολύ δυσκολία.
12 διαμάντια. Πιστεύω σε αυτό το βίντεο θα προλάβουμε να κάνουμε τον κρύπτο μέκα. Και μετά θα αρχίσω στα επόμενα βίντεο να μαζεύω 60 και να πάρω έναν από τις φίλες μέκα. Τον Νίκαλος, παιδιά, πιστεύω να μου αφήσω το τελευταίο για τη συλλογή μου. Επειδή ο Ίκαλος τώρα δεν είναι και ο καλύτερος γουρνίτης. Δεν μ' αρέσει βασικά ο Ίκαλος καθόλου. Γι' αυτό δεν τον παίρνω τον Ίκαλο. Δεν θα τον πάρω καν. Μόλις φτάσω στα 40 διαμάντια και έχω όλη τη συλλογή και του Φωτός και του Χάους και του Ελέκτρου και τον Ελέκτρον και όλου του Μέκα άρχοντες, τότε θα κάνω τον, θα πάρω τον Ίκαλο. Τώρα θα νικήσουμε τον Γκρέντζ. Και νομίζω ότι αν νικήσουμε τον Γκρέντζ θα έχω 14 διαμάντια. Μακάρι να μπορούσε να παίξει όσες φορές θες τη μάχη για τα 7 διαμάντια. Έτσι θα παίζαμε 3 μάχες και θα έχαμε πάρα πολλά διαμάντια. Με 14 διαμάντια έχω ακριβώς όπως σας το είπα. Άλλες 6 μάχες. Κάνω τον κρύπτο του Μέκα μετά τις 6 μάχες και θα σας χαιρετήσω. Τώρα ο Κάρας νίκησε τον Ζάθορ. Παιδιά, ο Ζάθορ και ο Ζέφυρ ξεκινάνε με το ίδιο γράμμα. Ζέφυρ με το Ζου και Ζάθορ με το Ζου. Δηλαδή είναι σαν να είναι και οι δύο από τον αέρα, αλλά δεν είναι από τον αέρα. Από τον αέρα είναι μόνο ο Ζέφυρ. Ζάθορ είναι από το χάος. Από το σκότος. Οι στρατιώτες βέβαια μια ανάσα μας μειώνει. Βέβαια σε αυτή τη μάχη να ξέρετε ότι ο Χάιντρος δεν θα φύγει. Αλλά εγώ θα κάνω τα πάντα για να έχει ελπίδα στο Χάιντρος να μείνει. Δεν έχει, όχι, έχει. Αλλά πιστεύω πως σύντομα ο Χάιντρος θα φύγει. Μπέρδεψα τον Γκρέντζ. Να, Γκρέντζ, δεν μπορείς να μας μπερδεύεις. Όμως τώρα ο Χάιντρος, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να χάσει. Που εγώ δεν... Νικήσαμε, με είδατε πως λύζει ο Χάιντρος. Είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Νικήσαμε χωρίς να χάσει κανένας μας παίχτης, ούτε ο Χάιντρος, τέλειο. Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει με το Χάιροκ που έχει να πολεμήσει το Ζάθορ. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει. Εκτός βέβαια και αν χάσει πολύ ζωή ο Ζάθορ από τον Καράκ και μετά ο Χάιροκ μπορεί να του ξεφύγει. Όμως όταν κάνουν παιδιά όλοι οι στρατιώτες τον πολεμιστή που απαιτείται, τον κυνηγάνε, να είδατε, έχασαν τους στρατιώτες και τώρα ο Ζάθορ τον κυνηγάνε. Γιατί δεν τον είχα βάλει στη μέση τον Χάιρο. Όχι, ο Χάιρο, όχι δεν έχασε. Αλλά βέβαια δεν θέλω να χάσει ο Χάιρο. Είδατε, ο Χάιρο έχασε σε αυτή τη μάχη. Αλλά δεν πειράζει. Έχω νομίζω 17 διαμάντια τώρα
Και σίγουρα σε αυτό το βίντεο προλαβαίνουμε να κάνουμε το κρυπτού. Ναι, 17 ακριβώς που σας το είπα. Και σε αυτό το βίντεο σίγουρα προλαβαίνουμε να κάνουμε τον... τον κρύπτους μέκα. Αλλά δεν προλάβουμε σε αυτό το βίντεο. Το άλλο βίντεο θα παίξουμε μια μάχη και... και θα καταφέρουμε τον κρύπτους να τον κάνουμε μέκα. Αν όχι σε αυτό το βίντεο, στο επόμενο κατευθείαν. Αλλά βέβαια ο Σούρικ έχασε γιατί δεν τον κούνησα. Γιατί δεν θέλω πάλι να τους κουνάω. Τώρα νομίζω ότι ο Γκρέτ θα νικηθεί. Περιμένω να φορτώσει ο Κάρακ τέρμα, ωραία. Και τώρα πιστεύω ότι ο Γκρέντ έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει. Νικήσαμε. Αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο. Καλά, πάντα νικάω. Τις περισσότερες φορές δηλαδή. Στις μάχες που είναι 8 κύματα δεν έχω νικήσει ποτέ. Ούτε σε αυτές που είναι 10 κύματα. Φυσικά και ποτέ δεν έχω νικήσει σε κύμα με 10 κύματα. Σε μάχη με 10 κύματα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία, τώρα νικήθηκε ο Τρίτιον, όχι έτσι, όχι τώρα έχασε. Θα νικήσουμε το Ζάθορ. Δεν μπορεί ο Ζάθορ να μας νικήσει. Παιδιά, είναι πολύ πιθανό να μην προλάβουμε σε αυτό το βίντεο να κάνουμε τον κρύπτους. Ναι. Αλλά αν όχι σε αυτό, στο άλλο κατευθείαν. Στο άλλο μια μάχη θα κάνουμε και θα τον κάνουμε μέκα. Άνοιξε. Έχουμε 19 διαμάντια, προλαβαίνουμε. Ναι, παιδιά, εντάξει. Μην ανησυχείτε, θα προλάβουμε σε αυτό το βίντεο να κάνουμε τον κρύπτους μέκα. Στο άλλο θα ξεκινήσω να μαζεύω 60 διαμάντια για να κάνω μέκα, για να πάρω τον έναν μέκα. Αλλά είπαμε, δεν σας λέω ποιον. Μετά από αυτό το βίντεο θα σας αποχαιρετήσω. Αν θέλετε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Τώρα θα νικήσω τον Κράτους για να κάνω το βίντεο του μέκα, γιατί ανυπομονώ. Ωραία, ο Κράτους έφυγε και τώρα θα κάνω τον κρύπτους μέκα. Είπαμε, αν θέλετε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Ναι. Τώρα έχουμε 20 διαμάντια. Ναι, είμαι σίγουρος. Και κάναμε τον κρύπτος μέκα. Προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε, εντάξει. Λοιπόν, δείτε τη συλλογή μου. Αλφα, δεν προλαβαίνω να σας την πω όλη. Θα σας πω μόνο ότι έκανε και τον κρύπτους μέκα. Ωραία. Γεια σας, εύχομαι να είστε καλά. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας. Αυτά. Και ξεκινάμε πάλι με 0 διαμάντια. Τέσσερα, γεια σας.